Σήμερα φτιάχνουμε κουλούρι με αλεύρι ολικής αλέσεως, μέλι, καρύδια και σταφίδες. Στο μπολ του μίξερ βάζουμε 150 γραμμάρια νερό, ένα φακελάκι μαγιά, 8 με 9 γραμμάρια περίπου, 10 γραμμάρια μέλι, ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε 100 γραμμάρια αλεύρι ολικής αλέσεως. Ανακατεύουμε και το αφήνουμε να ενεργοποιηθεί η μαγιά, καλύπτοντας με μεμβράνη. Μετά από 15 λεπτά προσθέτουμε 80 γραμμάρια μέλι, 15 γραμμάρια ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια νερό, 450 γραμμάρια αλεύρι ολικής αλέσεως και μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ζυμώνουμε πολύ καλά, στην αρχή το ζυμάρι θα είναι λίγο υδαρές, καθώς θα ζυμώνουμε όμως θα ξεκολλάει από τα τυχώματα. Σε αυτό το σημείο είναι έτοιμο. Προσθέτουμε 50 γραμμάρια σταφίδες και 50 γραμμάρια ψιλοκομμένα καρύδια, ζυμώνουμε για λίγο ακόμα και κατόπιν αφήνουμε το ζυμάρι μέσα στο μπολ του μίξερ για να διπλασιαστεί σε όγκο. Καλύπτουμε με μεμβράνη και το αφήνουμε ανάλογα με τη ζέστη 1-2 ώρες. Χωρίζουμε το ζυμάρι μας σε 12 μικρές μπαλίτσες και κατόπιν παίρνουμε την κάθε μπαλίτσα και την ανοίγουμε σε ένα λεπτό μπαστούνι. Αν θέλουμε, ενώνουμε τις άκρες του μπαστούνιου και κάνουμε ένα στρόγγυλο κουλούρι. Βάζουμε τα κουλούρια μας σε ένα ταψί με λαδόκολλα, τα αφήνουμε για λίγο να διπλασιαστούν σε όγκο, περίπου μισή ωρίτσα, και τα βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου, περίπου για 20 λεπτά. Τα κουλούρια μας είναι έτοιμα να τα απολαύσουμε και αν σου άρεσε το βιντεάκι μου, ακολούθησέ με για περισσότερες ζυμαρένιες συνταγές. Τα λέμε!